Η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλει ότι πήραν δημόσιο χρήμα δεκάδε ανύπαρκτε ιστοσελίδε, κάνοντα λόγο για πάρτι ημετέρων με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Τι απαντά η κυβέρνηση, θα καταθέσει η κυβέρνηση το ακριβέ ποσό που έλαβε κάθε μέσο ενημέρωση. Και ο κύριο Γκάτσιο, κύριε εκπρόσωπε, ποιο είναι το σχόλιο σα για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που σα καλεί να καταθέσετε το ποσό που έλαβε κάθε μέσο στο πλαίσιο τη καμπάνια Μένουμε σπίτι και μένουμε ασφαλεί και στη συνέχεια να παρατηθείτε. Ναι. Καταρχά να πω ότι έχω απαντήσει σε νέα διαφορετικέ ερωτήσει στη Βουλή για το ζήτημα τη εκστατεία ενημέρωση. Είναι η πρώτη φορά στην οποία γύρει τέτοιο ζήτημα εξωματική αντιπολίτευση. Προφανώ ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Αυτό που έχω να πω επί τη ουσία τη ανακοίνωση τη εξωματική αντιπολίτευση είναι ότι θίγει κυρίω τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι αντιφατικό μεταξύ του. Δεν μπορεί στην ανακοίνωση να μιλάει για εκβιασμού και την ίδια ώρα να μιλάει για πάρτι μετέρων. το ένα ή ισχύει ή το άλλο. Πάρτη μετέρων όμω, με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι προφανέ ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διάχυση του μηνύματο σε όλη την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να σωθούν ζωέ όπω και σώθηκαν. Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται στο Menda.gr. Είναι προφανέ, για όποιον έχει καλή διάθεση, ότι πρόκειται για ένα ορθογραφικό λάθο. Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και ένα γνωστό site. Είναι... Το σωστό είναι Menda88.gr. Όποιο έχει καλή διάθεση, θα μπορούσε αυτό να το δει από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά το τρίτο θέμα, είναι σαφή ο εναγκαλισμό με συγκεκριμένη εφημερίδα με βάση το ερώτημα τη εξωματική αντιπολίτευση. Αλλά θα ήθελα εδώ να δούμε ότι πράγματι υπήρξαν πάρα πολλά κριτήρια προκειμένου να γίνει η κατανομή τη καμπάνια στα μέσα. Μεταξύ των οποίων ήταν και η καμπάνια που, η οποία αποσκοπούσε στο να διαφυλάξει από τη σύγχυση στο κοινό το οποίο παρακολουθούσε την καμπάνια και να μην συμμετέχουν στην καμπάνια μέσα τα οποία να παράγουν και διακινούν fake news. Θα ήθελα Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπήρχε καμία πολιτική σκοπιμότητα στα μέσα στα οποία συμμετείχαν σε αυτή την καμπάνια. Απόδειξη ότι πολλέ εφημερίδε, όπω και η Αυγή του αγαπητού συναδέλφου, η Εφημερίδα των Συντακτών, ο Ζωσπάτη και άλλα μέσα τα οποία ασκούν κριτική φυσικά στην κυβέρνηση, συμμετείχαν κανονικά στην καμπάνια. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία πολιτική σκοπιμότητα. Αλλά θα ρωτήσω τον αγαπητό συνάδελφο, μπορεί να συμμετέχει σε μια καμπάνια που έχει ω βασικό τη σύνθημα το μένουμε σπίτι, μια εφημερίδα ή ένα μέσο που χαρακτηρίζει αυτό το σλόγγαν ως μένουμε ταπί. Δεύτερον, μπορεί να συμμετέχει στην ίδια καμπάνια που προσπαθεί να βεστοποιήσει το κοινό για την απειλή που δέχεται από τον κορονοϊό και να χαρακτηρίζει τον κορονοϊό ως κοροϊδοϊό. Είναι προφανές ότι όταν δεν υπάρχει η αντίληψη στο μέσο αυτό, ότι υπάρχει απειλή από τον κορονοϊό, όταν δεν θεωρεί ότι είναι σοβαρό το μήνυμα «μένουμε σπίτι» ή «μένουμε ασφαλείς», Τότε δεν μπορεί αυτό το μέσο να συμμετέχει σε αυτή την καμπάνια και προκαλεί κατάπληξη το πώ ζητάει εκ των υστέρων για κάποια θέματα που δεν θεωρούσε απειλή να συμμετάσχει σε μια τέτοια καμπάνια.